σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με την επέκταση του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Χανίων σε όλη την Κρήτη. Αυτές τις μέρες ολοκληρώσαμε μια πολύ σημαντική κίνηση για τη φαρμακευτική αγορά της Κρήτης με την απόκτηση της ιδιωτικής φαρμακαποθήκης Creta Farm ΑΕ με έδρα στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης που κάνουμε για δεκαετίες στο συνεταιρισμό μας, αποδεικνύοντας τη δυναμική που μπορεί να έχει το υγιές συνεταιριστικό επιχειρήν. Κλειδί της επιτυχίας μας, η αγάπη και ο σεβασμός των διοικούντων στη συνεταιριστική ιδέα, αλλά και η στήριξη των φαρμακοποιών μελών του συνεταιρισμού μας. Ο συνεταιρισμός μας, ένας από τους πρώτους που ιδρύθηκαν, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1966 υπό τον αείμνηστο κύριο Γιάννη Κουντάκη. Οι άξιες διοικήσεις που ακολούθησαν από το 1993 σε μεγάλο βαθμό έχουν, στις οποίες έχω την τιμή να προεδρεύω, έθεσαν ως στόχο τον διαρκή εξυγχρονισμό, την ανάπτυξη της επιχείρησης και την άρτια εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς φαρμάκων. Όλοι αυτοί οι στόχοι πιστεύω ότι σήμερα, 30 χρόνια μετά, σε μεγάλο βαθμό έχουν επιτευχθεί, με μεγάλη προσπάθεια βέβαια, που επισφραγείρεται από αυτό το γεγονός, το οποίο καθιστά το συνεταιρισμό μας μια περιφερειακή επιχείρηση και μία από τις μεγαλύτερες σε αυτό το τομέα. Η εξελικτική μας πορεία είχε ένα σημαντικό σταθμό για την ανάπτυξή μας το 2009, όταν ολοκληρώσαμε επένδυση σύγχρονων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων σε κομβικό σημείο στις Βουρνιές. Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής logistics, στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, δίνοντας έμφαση στην οργάνωση του χώρου, στους αυτοματισμούς, στη λειτουργικότητα και την υψηλή αισθητική του κτηρίου, που από τότε παράγει πράσινη ενέργεια στη στέγη του. Στη συνέχεια, οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης, η καλή διαχείριση των οικονομικών, η διαφάνεια, η οργάνωση, η κοινωνική ευθύνη, οι προσπάθειες των εργαζομένων, πολύ σημαντικό, και το καλό εργασιακό κλίμα μας επέτρεψαν τη σημερινή κορυφαία εξέλιξη με την απόκτηση της Creta Farm ΑΕ. Η υγιής αυτή επιχείρηση οικονομικά, με έδρα το Ηράκλειο, δραστηριοποιείται στην αγορά της Κρήτης από το 1989, ανήκε σε τρεις φαρμακοποιούς με πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό της κυρίας Μαρίας Μαστρακούλη και έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των φαρμακοποιών της Κρήτης για τη συνέπεια απέναντί τους. Οι διαπραγματεύσεις απέκτησαν πολύ χρόνο, αλλά οδήγησαν σε ένα ευτυχή γάμο των δύο επιχειρήσεων που διαθέτουν ταιριαστή επιχειρηματική κουλτούρα. Εδώ αξίζει ιδιαίτερα να προσθέσω ότι δεν περιοριστήκαμε στην εξαγορά, αλλά εκτιμώντας ότι ο χώρος που στεγάζεται η φαρμακαποθήκη δεν είναι επαρκής για να υποστηρίξει τα πλάνα ανάπτυξης τα οποία έχουμε, προχωρήσαμε πολύ γρήγορα στην αγορά ενός κατάλληλου μεγαλύτερου κτηρίου, λίγα μόλις μέτρα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Ο συνεταιρισμός των Χανίων με αυτή του την ενέργεια απέκτησε σημαντικό πελατολόγιο σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Γίνεται μια εταιρεία με παγκρίτιο δίκτυο διανομής και φυσικά θα ακολουθήσουν οι οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες που θα φέρουν πολλαπλά ωφέλη στον όμιλο πλέον και στη φαρμακευτική αγορά της Κρήτης. Η φιλοσοφία και οι στόχοι μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του φαρμακείου και η επαρκής κάλυψη των αναγκών της αγοράς του νησιού μας με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το διοικητικό και εποπτικό μας συμβούλιο, το διευθυντή της επιχείρησης, τον κύριο Σημαντιάκη, που έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξαγορά, και φυσικά τους εργαζόμενους στην επιχείρησή μας, αλλά και εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ να μας ακούσετε και να μοιραστείτε μαζί μας και με το κοινό σας αυτή μας την ικανοποίηση και αυτή την εξέλιξη την οποία έχουμε, η οποία πιστέψτε με ότι είναι και μια καλή εξέλιξη για το κοινό της Κρήτης και για τους κατοίκους του νησιού μας και για τους επισκέπτες μας. Εμείς είμαστε εδώ για να φροντίσουμε την επάρκεια όσο δύσκολο και αν είναι αυτό κατά περιόδους. Με πόσο έγινε η εξαγορά? Δεν είναι ανακοινώσιμο.
Μιλάμε για εξολοκλήρου. Εξολοκλήρου, είναι 100% της εξαγοράς. Το γεγονός λοιπόν ότι τώρα ο ΣΥΦΑΚ αρχίζει να λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο σημαίνει ότι οι ασθενείς θα έχουν καλύτερη κάλυψη στα φάρμακά τους σε ό,τι αφορά στις ελλείψεις, αυτό που παρατηρείτε. Πρέπει να σας πω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ισχυροποιείται ο συνεταιρισμός φαρμακοποιών Χαΐων, εκπαραλλήλουμε το συνεταιρισμό φαρμακοποιών Κρήτης, σημαίνει ότι εμείς έχουμε ένα πολύ καλό έλεγχο της αγοράς φαρμάκων στο νησί μας και εμάς ο πρωταρχικός μας στόχος είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα φαρμακεία, άρα και το κοινό της Κρήτης. Είμαστε εκεί προσανατολισμένοι. Δεν θέλουμε και δεν επιθυμούμε να εξαρτώμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό από κοντρεμπόριο το οποίο έρχεται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αυτό. Θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι? Ναι, αν υπάρχει κύριε Βάμβουκα επέκταση με αυτόν τον τρόπο και προς τα νησιά των Κυκλάδων, γιατί ως γνωστόν από το Ηράκλειο υπήρχε στα κοντινά νησιά προμήθεια φαρμάκων από τον συνεταιρισμό της Κρήτης. Και αν υπάρχει μια τέτοια προοπτική επέκταση στους συνεταιρισμούς των οργανίων. Πρέπει να σας πω ότι εμείς τώρα επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο να υποστηρίξουμε αυτή μας την κίνηση, η οποία για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, με τον σωστό τρόπο. Πιστεύουμε ότι σε ένα διάστημα 8 περίπου μηνών θα βρισκόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις, θα μπορούμε ακόμα καλύτερα να εξυπηρετήσουμε και τυχόν σχέδια όπως αυτά που είπατε, τα οποία μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, δεν είναι τις παρούσεις για να τα εξετάσουμε, όμως το θετικό, πολύ θετικό γεγονός πλέον ότι από ένα συνεταιρισμό που ήμασταν των Χανίων, πλέον είμαστε σε περιφερειακό επίπεδο, εξυπηρετούμε όλο το νησί. Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην επάρκεια την οποία έχουμε και γενικότερα στην καλύτερη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς του νησιού μας. Καλημέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Σημαντηράκης, είμαι ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών και Διευθύνων Σύμβουλος της Κρήτα Φάρμα ΑΕ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας ανακοινώνουμε την εξαγορά της ιδιωτικής φαρμακαποδίκης Κρήτα Φάρμα ΑΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα στρατηγικό στόχος του συνεταιρισμού μας και δεν σας κρύβω και μια στόχευση που έχουμε ως διοίκηση και ως στελέχη της επιχείρησής μας για πάρα πολλά χρόνια. Γίνεται πραγματικότητα η ανάδειξη του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Χανίων σε μια περιφερειακή δύναμη στο χοντρεμπόριο του φαρμάτου. Έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία η οποία σήμερα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διακίνηση και στο εμπόριο φαρμακευτικών σκευασμάτων σε όλη την Κρήτη και σύμφωνα με τους τελευταίους δείκτες, τους τελευταίους αριθμούς, είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοποδίκες στην Ελλάδα. Δεν μπορώ παρά να μοιραστώ την περηφάνεια μας για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και τη δική μου προσωπικά, αλλά οπωσδήποτε και της διοίκησης του συνεταιρισμού μας. Η εξαγορά της Κρήτα Φάρμ θα δημιουργήσει, εκτός από ιδιαίτερες οικονομικές ευκαιρίες για το συνεταιρισμό φαρμακοποιών Γαλλίων, θα δημιουργήσει όμως και ένα αρτιότερο δίκτυο διακίνησης φαρμάκου στην περιφέρεια της Κρήτης. Ο στόχος μας είναι η βελτίωση κατά το δυνατόν σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή της επάρκειας των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ταλανίζει τη δική μας την αγορά. Και φυσικά η καλύτερη εξυπηρέτηση του φαρμακείου και κατ' επέκταση του ασθενούς. Σε ένα οικονομικό επίπεδο θα πρέπει να σας μιλήσω και να σας ανακοινώσω ότι μιλάμε για έναν όμιλο επιχειρήσεων όπου ο τζίρος του θα κουμπίσει στα 70 εκατομμύρια ευρώ με 80 υπαλλήλους και δεν σας κρύβω ότι οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης δεν σταματούν εκεί. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στο κομμάτι του Ηρακλείου ο περαιτέρω εξυγχρονισμός, αυτοματισμός αλλά και εξάπλωση του εμπορικού δικτύου της επιχείρησης έτσι ώστε σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή που απαιτεί συνέργειες, που απαιτεί συνεργασίες, εμείς να βοηθήσουμε και να πάμε το επίπεδο της διανομής, της αποθήκευσης και διανομής φαρμάκου στην Κρήτη σε ένα ακόμη καλύτερο επίπεδο. 80 υπάλληλοι είναι σε Χανιά και Ηράκλειο. Και σε Χανιά και Ηράκλειο. Η εξαγορά αυτή θα φέρει αλλαγή στο όνομα του συνεταιρισμού? Δεν έχουμε κάποιες τέτοιες σκέψεις αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όμως το branding του ομίλου θα πρέπει να είναι κάτι καινούργιο, κάτι σύγχρονο, κάτι το οποίο να είναι γνωστό
ακόμη περισσότερο σε πανελλήνιο επίπεδο. Κατσαντώνης Μίκος, ο γραμματέας του συνεταιρισμού. Αυτή η ευχάριστη εξέλιξη για το συνεταιρισμό μας έρχεται να δέσει με την εξέλιξη που είχαμε γενικότερα στην αγορά της Κρήτης. Πλέον, όπως και εσείς θα ξέρετε, το χοντρεμπόριο φαρμάκων στην Κρήτη το κάνουν οι δύο συνεταιρισμοί, δεν υπάρχουν πλέον ιδιώτες. Άρα λοιπόν, κατά αυτό το σκεπτικό, οι εταιρείες της κοινωνικής οικονομίας, όπως είναι οι συνεταιρισμοί πλέον, αποκτούν μία άλλη μορφή. Και θέλω να το συνδέσω, και είναι χρήσιμο για εμάς τουλάχιστον που είμαστε από τα Χανιά, ότι στις εξελίξεις που είχαμε στο συνεταιριστικό κίνημα, όπως ήταν αυτό της Τράπεζας Χανίων ή στο ΣΥΙΚΑ, έρχεται αυτή η μικρή οάση του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Χανίων, που έρχεται να δείξει και να αποδείξει ότι οι συνεταιρισμοί έχουν μέλλον και δεν είναι λύσεις οι πωλήσεις ή μεταπωλήσεις ή είσοδος εταιρείων στα χρηματιστήρια. Πιστεύω για τις εταιρείες της κοινωνικής οικονομίας, όπως είμαστε εμείς, είναι μια απόδειξη ότι μπορούμε να δημιουργούμε κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον όπως μπορούμε και εκεί που μπορούμε. Σπύρος Σαββοντάκης, πρόεδρος του Εποπτικού. Εγώ ήθελα να τονίσω το εξής, ότι τόσα χρόνια το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα έχει περάσει πάρα πολλά και πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες και έχουμε δει τα αποτελέσματα. Όμως θέλω να τονίσω ότι ο συνεταιρισμός Χανίων έχει προσφέρει στην κοινωνία αρκετά πράγματα και ένα άλλο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε την τεχνογνωσία και μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλες οντότητες που προσπαθούν συνεταιριστικά να τους δώσουν τα φώτα μας, τη τεχνολογία που έχουμε και θεωρώ ότι ο συνεταιρισμός Χανίων μπορεί να το προσφέρει αυτό και είμαστε εδώ για να προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το συνεταιριστικό κίνημα που προσφέρει ο συνεταιρισμός φαρμακοποιών Χανίων στα Χανιά και στους φαρμακοποιούς αλλά μας ενδιαφέρει και η κοινότητα, μας ενδιαφέρουν τα Χανιά, μας ενδιαφέρει η Κρήτη και όποιος χρειάζεται μπορεί να ζητήσει τη βοήθειά μας, την τεχνογνωσία που έχουμε και θα την προσφέρουμε ευχαρίστως γιατί μας ενδιαφέρουν και οι άλλοι συνεταιρισμοί να πάνε προς το.